Καλώς Καλησπέρα σας, κυρία ήρθατε. Σαμακοβλή. Καλώς ήρθατε. Τι 48-ωρη κινητοποίηση είναι αυτή, τι είναι το θέμα που σας απασχολεί και σας έχει οδηγήσει σε αυτές τις αντιδράσεις. Τι έχει συμβεί? Οι λόγοι που βγαίνουμε, που καλούμε τον κόσμο, τους καλλιτέχνες αυτή τη 48-ωρη απεργία, είναι αυτό το περιβόητο προεδρικό διάταγμα, το 85-22, το οποίο ψηφίστηκε, πέρασε το Δεκέμβριο, που αφορά τον καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του δημοσίου και ουσιαστικά τους καλλιτέχνες, όχι μόνο τους μουσικούς αλλά και τους ηθοποιούς, τους βάζει στην κατηγορία του ΔΕ, της δημόσιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα, εντάξει, αυτό είναι τραγικό. Παρά το γεγονός ότι είστε πτυχιούχοι, έτσι, κατατάσσεστε σε μια άλλη κατηγορία εκπαίδευσης. Ναι, μιλάμε βέβαια για τους αποφύτους των οδείων, ναι, που δεν μπορούσαν να τους καταλάξει. Δεν αναγνωρίζουν τα πτυχία σας. Γιατί το κάνουν αυτό? Τι πρόβλημα έχουν με τα δικά σας πτυχία? Με τα δικά μας τα πτυχία, εντάξει, αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς τι πρόβλημα υπάρχει. Βασικά το γνωρίζουμε. Δεν τους ενδιαφέρει γενικότερα ο καλλιτεχνικός κλάδος αυτή τη στιγμή. Και, και αυτό που προσπαθούν αυτό να κάνουν είναι να ανοίξουν δρόμο, ας πούμε, και σε ΑΕΚ για μια περαιτέρω κατηγοριοποίηση των σπουδών των μουσικών, το οποίο είναι ένα αχανές πεδίο, βέβαια, και κανένα να μην είναι συνδεμένο μεταξύ του. Δηλαδή να τελειώνει κάποιος ένα οδείο και να πάει να δώσει π.χ. κατατακτήρηση εξετάσεις και να μπει σε ένα πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να συνεχίσει, ας το πούμε, και με πιο επιστημονικό τρόπο τις σπουδές του. Αυτό δεν υπάρχει. Εντάξει, και βέβαια το καταλαβαίνω ότι στρώνει ένα πεδίο, ένα δρόμο, πεδίο δόξης λαμπρός μου για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Να ανοίξουν οι ΙΕΚ και σου λέει, ας πούμε, το κράτος, εντάξει, πήγαινε 2 χρόνια στο ΙΕΚ να πάρεις, ας πούμε, μια πιστοποίηση μουσικού. Που αυτή τη στιγμή για τα οδεία, άμα θες να πάρεις ένα απλό πτυχίο, που δεν είναι καθόλου απλό βέβαια, παράδειγμα, ας πούμε, στο κλασικό βιολί, σε οποιοδήποτε όργανο, θες 12 χρόνια σπουδές. Βέβαια, πώς να είναι απλό? Αλίμονο αν είναι αυτά τα πτυχία απλά. Αλίμονο. Εννοείται, εμείς ζητάμε απόσυρση του προεδρικού διατάγματος, όλοι οι απόφοιτοι των οδείων να είναι στη βαθμίδα ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ που ήταν και πριν. Ποιο προεδρικό διάταγμα είναι αυτό, δηλαδή πότε? Είναι το 85-22, είναι αυτό που έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών το Δεκέμβριο, που ουσιαστικά, βέβαια, δεν αφορά μόνο τους καλλιτέχνες. Το 85-22 αφορά το προσοντολόγιο διορισμού σε φορείς του δημοσίου. Ναι. Αυτό. Μιλάμε για πάρα πολλούς κλάδους. Δηλαδή, άμα το δείτε, αναφέρει πάρα πολλούς κλάδους μέσα. Ποιοι μπορούν να θεωρούνται πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ποιοι τεχνικής εκπαίδευσης, υποχρεωτικής, και τα πάντα, και δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή μας κατατάσσει, μας έχει για μεταλλικιακή κατάρτιση επίπεδου ΙΕΚ. Τώρα, 12 χρόνια σπουδές. Αυτή η 48-ωρη απεργία ποιους αφορά, δηλαδή σε ποιες θέσεις πόστα δεν είστε τώρα, σήμερα και αύριο? Ποιοι απεργούν? Σε πρώτη φάση εμείς καλούμε ουσιαστικά το καλλιτεχνικό δυναμικό, τους εργαζόμενους, τους καλλιτεχνικούς κλάδους, αυτοί οι οποίοι κάνουν μαθήματα σε οδεία. Βέβαια, εννοούμε ότι καλούμε και τους καλλιτέχνες οι οποίοι δουλεύουν, ας πούμε, και στην ψυχαγωγία, οι οποίοι αυτή τη μέρα μπορεί να έχουν κάποιο live. Μετά τους καθηγητές στις σχολές χορού. Είναι πανελλαδική κινητοποίηση, πρέπει να πούμε. Είναι πανελλαδική κινητοποίηση. Βέβαια, πήρε απόφαση, αυτό έγινε σε συνεννόηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Και είναι πανελλαδική. Κάτω στην Αθήνα προφανώς το κατανοούμε ότι θα σταματήσουν οι γυρίσματα εκείνη την ημέρα, δεν θα γίνουν τίποτα από τους ηθοποιούς, θεατρικές παραστάσεις. Πήρε θέση χθες και το Θεσσαλικό Θέατρο όσον αφορά για τις παραστάσεις που θα έχουν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Στήριξαν πάρα πολύ. Έγινε χθες παρέμβαση, σήμερα έγινε παρέμβαση στο Θεσσαλικό Θέατρο και χθες νομίζω σε μια παράσταση. Μετά το πέρας της παράστασης, ναι, γιατί δεν είναι μόνο, μπροστά. Όπως είπατε, δεν είναι μόνο η μουσική, αφορά ευρύτερα τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ναι, εννοείται, ηθοποιούς, νομίζω πάντες. Μόνο τους οικαστικούς δεν πηγαίνει αυτό. Γιατί οι οικαστικοί ουσιαστικά, εντάξει, και ευτυχώς το έχουν καταφέρει και έχουν τη Σχολή Καλών Τεχνών, η οποία είναι συνδεμένη με τους υπόλοιπους κλάδους και μπαίνει χωρίς πανελλήνιας. Πας εκεί πέρα, δίνεις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, μια χαρά, σε δέχονται και τελειώνει. Έχετε μέχρι στιγμής κάποιες έστω διαβεβαιώσεις ότι θα ανοίξει σε διάλογο αυτό το θέμα και θα έχετε άρση αυτής της αδικίας σε βάρος σας? Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στη Λάρισα έχουμε έρθει σε συνεννόηση
και με το Σύλλογο Γονέων και Δημών του Δημοτικού Οδείου Λάρισας μαζί και με το Σωματείο των Εργαζομένων του Δημοτικού Οδείου Λάρισας. Είμαστε σε μια συνεννόηση και με τους εργαζόμενους στη Φιλαρμονική. Βέβαια, για κάποιους οι οποίοι δουλεύουν στο δημόσιο είναι λίγο δύσκολο, διότι δεν καλύπτονται. Και αυτή τη στιγμή ζητάμε, έστω και την τελευταία στιγμή, από την ΑΔΔΗ, την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ, την ΠΟΕ, ΟΤΑ, εκεί πέρα να πάρουν θέση και να προκηρύξουν και αυτή η απεργία για την μία και δύο του μηνός. Ίσως το δούμε αυτό. Για να καλυφθούν, ας πούμε, και οι νομικά, ναι, και εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους. Ίσως το δούμε τις επόμενες ώρες και αυτό να παίρνουν ελπίζω απόφαση. Ελπίζω ότι εμείς πιέζουμε σε αυτή τη γραμμή. Μάλιστα. Να πάρουν θέση για να μπορέσουν, ας πούμε, και οι εργαζόμενοι της Φιλαρμονικής και σε άλλους κλάδους, ας πούμε, καλλιτεχνικούς του δημοσίου, να μπορέσουν να πάρουν θέση. Όπως παράδειγμα και οι εργαζόμενοι στα μουσικά σχολεία. Μάλιστα. Εδώ είμαστε και εμείς να παρακολουθήσουμε, κύριε Γάλλο, τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί η κινητοποίησή σας και φυσικά το κυριότερο, αν θα έχετε απαντήσεις άμεσα, έτσι, συγκεκριμένες απαντήσεις. Ένα προγραμματισμό να πω, την πρώτη μέρα της απεργίας, 1η Φεβρουαρίου, έχουμε εμείς συγκέντρωση και συζήτηση στην αίθουσα του εργατικού κέντρου στις 11 η ώρα το πρωί. Δεύτερη μέρα της απεργίας, 2 Φεβρουαρίου, στις 11 η ώρα μπροστά από το αρχαίο θέατρο Λάρισας, έχουμε απεργιακό συλληπιτήριο. Και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος Παράρτημα Λάρισας θα κάνει γενική συνέλευση και βέβαια με την επικαιρότητα αυτό είναι ανοιχτό σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.